Νομοσχέδιο για την δημιουργία ξενόγλωσσων τμήματων στα ελληνικά πανεπιστήμια αναμένεται να ψηφιστεί μέσα στο επόμενο διάστημα. Αυτό τόνισε από τα Χανιά ο Υφυπουργός Παιδείας Βασίλης Διγαλάκης. Τον επόμενο μήνα θα ψηφίσουμε ένα νόμο ο οποίος θα επιτρέπει σε όλα τα πανεπιστήμια να ιδρύουν ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών για ξένους φοιτητές. Σήμερα αυτό δεν ήταν δυνατό, έπρεπε να γίνει μόνο μετά από συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο, ένα μικρό πανεπιστήμιο, κάτι τελείως παράλογο που δεν υπάρχει σε άλλη χώρα. Άρα τα απελευθερώνουμε έτσι ώστε να μπορούν να δώσουν αγγλόφωνα ξενόγλωσσα προγράμματα, να προσελκύσουν ξένους φοιτητές και σε αυτή την προσπάθεια, εκτός από την νομοθετική πρωτοβουλία, τα ενισχύουμε παίρνοντας πρωτοβουλίες σε διάφορες χώρες και στη ΣΥΠΑ και στην Κίνα, έτσι ώστε να βοηθήσουμε την συνεργασία των πανεπιστημίων μας με ξένα πανεπιστήμια. Και υπογράμμισε πως στόχος είναι να καταστεί η Ελλάδα και ειδικότερα η Κρήτη εκπαιδευτικό κέντρο στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Έχουμε ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα για το επόμενο έτος, ένα πρόγραμμα που στοχεύω τα πανεπιστήμια μας να ανέβουν, να πλησιάσουν τα πανεπιστήμια της Ευρώπης και παράλληλα να καταστήσουμε την Ελλάδα και ειδικότερα την Κρήτη εκπαιδευτικό κέντρο στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Γιατί έχουμε ιδρύματα με πάρα πολύ καλό έμψυχο δυναμικό, πάρα πολύ καλές υποδομές και επίσης σε αυτά αν προσθέσουμε και τα πλεονεκτήματα της Κρήτης, είμαι σίγουρος ότι η Κρήτη θα πρωτοστατήσει στην προσπάθειά μας να κάνουμε τα πανεπιστήμια μας εκπαιδευτικό κέντρο στην περιοχή. Τα παραπάνω επισήμανε χθες το βράδυ κατά την διάρκεια της ομιλίας του στο ιστορικό καφέ Κήπος, όπου πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν στην εκδήλωση συνάντηση, την οποία πραγματοποίησε προκειμένου να συνομιλήσει με τους πολίτες. Ο κύριος Διγαλάκης αναφορικά με το Λύκειο και το ΕΠΑΛ Κισάμου, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ακατάλληλα μετά τον σεισμό του Νοεμβρίου, τόνισε. Είμαστε αυστηρά μέσα στο χρονοδιάγραμμα. Έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την προμήθεια των προκατασκευασμένων αιθουσών. Στη συνέχεια ο Δήμος το αμέσως επόμενο διάστημα θα κατασκευάσει τις βάσεις για να τοποθετηθούν, έτσι ώστε όπως είχαμε πει το Μάρτιο οι μαθητές των δύο λυκείων να επανέλθουν στην κανονικότητα και να σταματήσει το πρωί-απόγευμα και να έχουν όλη η ημερήσια απασχόληση και στο σχολείο. Σχετικά με την εξίσωση των ιδιωτικών κολεγίων με τα δημόσια πανεπιστήμια δήλωσε. Δεν υπάρχει εξίσωση ακαδημαϊκή. Αυτό που έγινε στο προηγούμενο, στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, ήταν μια, θα έλεγα, υποχρέωσή μας προς το ενωσιακό δίκαιο, όπου όταν έχεις επαγγελματικά δικαιώματα σε ένα κράτος μέλος της Ευρώπης, αυτομάτως τα έχεις και στα υπόλοιπα κράτη. Άρα αυτή η ρύθμιση προϋπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ, είχαν γίνει μάλιστα προσκλήσεις εκπαιδευτικών με αυτή τη ρύθμιση και την κατήργησε λίγο καιρό πριν τις εκλογές για λόγους που μπορεί να καταλάβει ο καθένας μας. Τέλος, όσον αφορά στο θέμα της αποκατάστασης του κολυμβητηρίου στο Ακρωτήρι, σημείωσε πως βρίσκονται σε συνεννόηση με την διοίκηση του Πολυτεχνείου προκειμένου να προχωρήσει μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.